Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατράπου. Είναι 5η 28 Μαρτίου του 2024. Πάμε να τελειώσουμε και την τρίτη πίστα αυτού του χειρότερου έτους από το 1900 και μετά, του 2024. Στη σημερινή εκπομπή ο τίτλος θα πει για πολλωστή φορά την αλήθεια και καλυμμένη κάτω από δύο λέξεις: επικίνδυνη γεωγραφία. Τα πράγματα αυτά που θα πούμε σήμερα θέλω να κάτσετε με ησυχία μετά να τα αναλύσετε. Μπορεί και μετά το τέλος της εκπομπής να κάνετε συζήτηση με τη σύντροφο ή τον σύντροφό σας, να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Έχουν επιπτώσει στη ζωή μας και φαίνονται πάρα πολύ μικρά, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θέλω να πω κάτι και είναι επί του προσωπικού και δεν έχει καμία σχέση ούτε να γκρινιάξω, ούτε να κάνω, ούτε τίποτα άλλο. Ένα λεπτό και λίγο. Ναι, πιστεύω ότι λίγο, γιατί είναι πολύ έντονο για τα μάτια μου το φως. Ότι είμαι σε μια πολύ περήφανη στιγμή για μένα, η οποία έχει βγει μετά από πολύ μεγάλο κόπο και θα καταλάβετε εννοώ. Η αυριανή πρωινή εκπομπή θα είναι το 1000ο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Δεν θα ήμουνα τίποτα χωρίς την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί, θα το πω και αύριο το πρωί που θα ξεκινάει η εκπομπή, αυτή είναι η παριθμόν 999 εκπομπή. 350 περίπου είναι στο συνδρομητικό, 650 είναι εδώ, μπορείτε να τις δείτε εσείς, στα διάφορα playlist. Οπότε φτάνουμε σε ένα ορόσημο, το οποίο το ορόσημο αυτό φτάνει 3 χρόνια και 1,5 μήνα μετά από την έναρξη αυτού του καναλιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να λέμε καμιά φορά ότι αν υπήρχαν και τα άλλα κανάλια θα ήμασταν πάρα πολύ ψηλά. Εσείς με κρατάτε ψηλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά, να γκρινιάξω και λίγο, όχι να γκρινιάξω, ίσα-ίσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγκάρδια, μα κυριολεκτικά εγκάρδια προσέγγιση που έχετε όλοι σας σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, όπου και αν έχω πάει. Με σταματάτε στον δρόμο, με χαιρετάτε. Δεν είμαι πολιτικός, δεν θέλω ποτέ να γίνω πολιτικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ένας από εσάς. Εκφράζω τη σκέψη σας. Πολλές φορές λέω τα δικά μου πράγματα, τα αφομοιώνετε και πάμε μαζί. Πάμε για τις 2, για τις 3, για τις 10.000 βίντεο. Όποτε γίνουν αυτά. Πιστεύω, χωρίς να θέλω να καταντήσω το κανάλι Supermarket ή σποτάκια του ενός δευτερολέπτου, πιστεύω ότι πολύ πιο σύντομα από τα επόμενα 3 χρόνια και υγεία να έχουμε, θα φτάσουμε στα 2.000 βίντεο. Στόχοι είναι να τους κατακτούμε και να τους κερδίσουμε και να τους θέτουμε και πιο ψηλά. Λοιπόν, like στο βίντεο αν σας αρέσει και εσείς οι καινούργοι που είστε περίπου 1.500 με 2.000, στο προηγούμενο αυτό που έσπασε το ρεκόρ 7.750 live, ήσασταν 3.000 άτομα που δεν έχετε μπει στο κανάλι. Μπορεί να σας είπαν για εσάς. Κακώς δεν ήμουνα. Επαρσικά το λέω. Πλημμένος ήμουνα. Περιποιημένος ήμουνα, τα ρουχαλάκια μου τα ωραία τα είχα, τα ελληνικά μου, εκτός από μια κυρία που βρέθηκε να μου κρίνει ότι είπα το coup de la etat, της είπα μια φράση πως προφέρεται στα ελληνικά, αλλά θορυβήθηκε και έφυγε. Γιατί δεν κάνετε ένα like? Είναι ντροπή να είμαι ο πρώτος με διαφορά 5 και 10 εκατομμύρια από τους άλλους και στους συνδρομητές να μπαίνουν το 1 τρίτο από τους άλλους. Θα μου πεις, μπορεί να βάζουν μποτάκια. Μποτάκια να βάζουνε. Αλλά όπως λέει και το περίφημο αυτό που τρέχει ο κόσμος, Σκορπιός, παμ, έτσι, Κασταμονίτης, παμ. Πάμε λοιπόν. Επικίνδυνη γεωγραφία. Επειδή είμαι τρελός και κυριός, ωραίος ως Έλλην και τρελός ως Έλλην και κυριός, θα σας παίξω ένα ηχητικό, είναι 1-2 λεπτάκια, πιστεύω ότι ακούγεται πολύ καθαρά και θέλω μετά να σας εξηγήσω από πού είναι και πότε είναι. Αν και στο στιγμιότυπο λέει και τη χρονολογία που είναι. Λοιπόν, απόλυτη ησυχία, βάζετε το ζάρι της, πώς λέγεται, αυτής της άτσι, πώς λέγεται, λοιπά, στα ύψη, βάλετε και εδώ στα ύψη και ξεκινάμε. Μπορεί να ξεκινήσει λίγο άκομψα, ακούστε. Θα κάνω και κάποιες γκριμάτσες για να σας φτιάχνω λίγο στο μάχη. Το 75% της παγκόσμιας ποσότητας
και η σοκολάτα είναι ο χρυσός του 21ου αιώνα. Θυμηθείτε το ότι σας το είπε ένας αδαής το 2012, όταν το 2022 θα πάτε να αγοράσετε με ευρώ και όχι με δραχμές, που σας λένε κάποιοι σε καθεστώς ύπνωσης. Λοιπόν, θα πάρετε με ευρώ μια σοκολάτα 20 και 30 ευρώ. Για να καταλάβετε δηλαδή τι αλήθειες κάνουν. Μια χώρα όπως θα την κάνετε να υποβαθμίσουν BID για να υποβαθμίσουν όλη την Αφρική και μια χώρα από το Εκουαδόρ είναι πιο πάνω από την Ελλάδα που στο κάτω-κάτω γραφής μπορεί να μην παράγουμε αλλά τουλάχιστον τουρισμό έχουν περισσότερο από το Εκουαδόρ. Λοιπόν, Moody's. Τον Ιούνιο του 2011 υποβάθμισε την Ελλάδα στην κατηγορία CAA1. Το Εκουαδόρ με δύο χρεοκοπίες. Λοιπόν, είναι στιγμιότυπο από την ομιλία μου που έγινε νομίζω στις 25 Ιανουαρίου του 2012. Είναι η Metacon 2012. Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι ο 7ος προσκεκλημένος. Αν το ψάξετε, Metacon Κασταμονίτης, 28 λεπτά είναι όλη η ομιλία αυτή. Και ανεβαίνω στο θεατράκι της οδού Λέσβου, εδώ στο Πατησίων, στα 150 μέτρα από το σπίτι, τώρα όπως μιλάμε, ευθεία κάτω. Μπαίνω πάνω. Έχει μιλήσει ο κύριος Παϊπέτης, ο Άγγελος Βιαννίτης, ο κύριος Τσέτοου και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Έχω πει διάφορα πράγματα και ανεβαίνω πάνω και κάνω μια ομιλία εξηγώντας ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα που την έχουν κάνει selective bankrupt, δηλαδή επιλεγμένη χρεοκοπία, ποτέ, μα ποτέ να βγει από το ευρώ. Δεν είναι δυνατόν τη χώρα που είναι θύμα και σου έχουν χώσει ένα τρισεκατομμύριο έτσι χρέος, που δεν ξέρουμε που έχει πάει αυτό, να τη δεις ξαφνικά να χρεοκοπεί και να μπορεί να πάει στο χολαργό, στο νομισματοκοπείο και να κόψει ό,τι χαρτονόμισμα γουστάρει. Δραχμές του Λιβιάχοβου, ξέρω ένα χωριό στα Γιάννενα. Ξέρω εγώ, χυμαδιώτικες, ξέρω εγώ, πεντάρες. Από το χυμαδιό του νομού Ηλίας. Λιτοχωριανές από το Λιτόχωρο τα λοιπά, λίρες, όχι Μεγάλης Βρετανίας και ούτω καθεξής. Και κάποια στιγμή, γιατί τα λέω και αυτά, γιατί πρωτού ανέβη πάνω ο Χίτλερ, μια χρονική περίοδο 5-6 ετών, η Γερμανία που ήταν χάλια μαύρα, που πεθαίναν από την πείνα και στα 15 χρόνια κάναν παγκόσμιο πόλεμο, είχε τα Notgeld που ήταν αναπεριοχή τα χαρτονομίσματα, τα οποία τώρα αυτά είναι φεύβολαν και είναι και πολύ δύσκολο να τα μαζέψει όλα παρόλο που είναι πολύ φτηνά. Δεν σας το έπαιξα για αυτό το πράγμα, ούτε να πω ότι είχα πάει σε μια ομιλία πριν από 12 χρόνια και Klein, Mein, Papparein, αλλά, το 2012 ένας αδαής, ονόματι Χρήστος Κασταμονίτης, ανεβαίνει μπροστά σε, νομίζω χωράει 300 άτομα, ή τα τίγκα, παραπάνω πρέπει να ήταν, του χώρου του μεταφυσικού, του παραφυσικού, το μεταφυσικό.gr το είχε φτιάξει αυτή την διοργάνωση και τους λέει ότι το 2012, σας λέω ότι η Γκάνα που μαζεύει το 75% και τώρα έχει πέσει το 57% και το υπόλοιπο 28% το μαζεύει το Côte d'Ivoire, δηλαδή η ακτή ελεφάντος του, θα... Αυτό βγάζει τη σοκολάτα, το κύριο, το κακάο και τη σοκολάτα. Θα πάμε το 2022, 10 χρόνια μετά, και θα πηγαίνετε να πάρετε την γνήσια σοκολάτα και όχι τη σοκολατόμαζα, όπως είναι τη ρόμαζα και το καθεξής, 15 και 20 και 25 ευρώ. Η γκανάς, που είναι ένα είδος σοκολάτας, έχει πάρει από την αρχή του χρόνου, δηλαδή στους 2 μήνες, και 28 μέρες, 111% αύξηση. Όσες κυρίες και κύριοι ασχολούνται με, πώς λέγονται αυτά, τα cupcakes και τα pancakes και τα tzimbukation και τα paparation και αυτά τα λοιπά, θα ξέρετε ότι η γκανάς που είναι αυτά τα δισκία τα οποία τα λιώνουμε σε νερό και τα λοιπά, άντερε και συνταγές θα κάνω. Ο άλλος έδειχνε πώς και κόβουν το κρεμμύδι να με το ιαπωνικό μαχαίρι, εγώ θα σας πω και συνταγές. Λοιπόν... Ότι έχει πάει 111%, 176% το ένας άλλος στυλ σοκολάτας και 111%. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί κυρίες και κύριοι η σοκολάτα έφτασε να είναι πιο ακριβή από το χαλκό. Θα πηγαίνει το παιδάκι να σου λέει θέλω μια σοκοφρέτα, αυτά
δεν είναι σοκολάτες. Αυτά είναι σοκολατόμαζες. Η γνήσια σοκολάτα είναι η κοβερτούρα και η γνήσια σοκολάτα είναι οι φάδες. Αυτά που χρησιμοποιούνται στα γλυκά, που οι πρικισμένες κυρίες και κύριοι φτιάχνουν ωραία γλυκά, αυτά είναι. Ούτε τα νουτέλα, ούτε τα, πώς λέγονται τα άλλα, αυτά τα λοιπά, αυτά δεν είναι σοκολάτα. Η κανονική σοκολάτα έχει φτάσει να είναι πιο ακριβή από το χαλκό, διότι έχει βγει ένα σκουλικάκι, ένα τόσο πράγμα σκουλικάκι, το οποίο τρώει τους φλοιούς των δέντρων στην υποσαχάρια Αφρική, όπως ακούσατε, και δεν υπάρχει κακάο για τίποτα. Τα τομπλερώνε, παπαρώνε και όλα αυτά τα λοιπά, θα φτάσουν η μπάρα να κάνει 15, 20, 25, 30 ευρώ τα λοιπά. Παραδείγματος χάρη να σας πω ότι και το γκούντα, το οποίο εδώ πέρα το έχουμε της πλακός, το γνήσιο το γκούντα, το γνήσιο, έτσι, όχι η γαλακτόμαζα, κάνει 59 ευρώ το φθηνότερο που ξέρω στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Αν διαφωνείτε, με τα συγχωρήσεως ή στα μέζεά μου, διότι και στη Γαλλία, αλλά και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, όσες φορές έχω πάει και έχω μείνει σε αυτές τις χώρες, εγώ γκούντα τρώω και ξέρω πόσο κάνει το γνήσιο γκούντα, έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν θα μου πείτε, έφτασε η φέτα να κάνει 15 και 20 ευρώ. Το τουλουμωτήρι είναι που είναι φθηνό, τα λοιπά. Εκτός αν πάτε σε κάτι ταβέρνες, να μην πω τώρα περιοχές, τα λοιπά, που σου σερβίρουν μια χωριάτικη και η φέτα από πάνω από τη χωριάτικη είναι 2x2. Μιλάμε, έτυχε αυτό. Έτυχε πρόσφατα αυτό το πράγμα που πήγαμε με την παρέα μου να φάμε χωριάτικη και ήταν ένα κιλό η φέτα και πιο κάτω το χωριάτικη. Και μέχρι στιγμής θα μου πεις, μεγάλε μου λες αυτά από εδώ από και τα λοιπά. Επικίνδυνη γεωγραφία. Μια απλή διαμόρφωση της ζωής μας, ένα γλυκαντικό το οποίο χρειάζεται, δεν είναι κάτι που δεν χρειάζεται, η σοκολάτα με κάποιες απλές κινήσεις, πάρ' το 10.000 ευρώ ο τόνος, 10 ευρώ το κιλό, κοβερτούρα, όταν κάνει 10 ευρώ το κιλό και πάλι κερδίζουν, αλλά φανταστείτε, η πρωτογενής μάζα, συσκευασίες και όλα αυτά κτλ, πάνε 2 ευρώ. Τι χαλάει όμως την υπόθεση, και ουσιαστικά σας το λέω στη Metacon το 2012, να πω ότι δεν επιβεβαιώθηκα, σας το λέω τόσο καιρό. Σας έδειξα και το αρχαιότερο scriptamanent που υπάρχει, το γραπτό δηλαδή που μένει, το οποίο είναι ηχητικό και δεν είναι και καν στο δικό μου το κανάλι. Την έχω την εκπομπή, δεν την έχω φορτώσει, νομίζω ότι δεν την έχω φορτώσει αυτό το κανάλι. Θα είχα πάει 1001 βίντεο. Επιλεκτικά δεν βάζω καθόλου τις πύλες του ανεξήγητου, επιλεκτικά δεν βάζω καθόλου το κώδικα μυστηρίων που συμμετείχα για κάποιο χρόνια, επιλεκτικά δεν βάζω τις εκπομπές στο Athens Jukebox, επιλεκτικά δεν βάζω τις εκπομπές με τον Χρήστο Snow, επιλεκτικά δεν βάζω τις πύλες του ανεξήγητου, δεν βάζω τον άγνωστο, πώς λέγεται, αθέατος κόσμος και αυτά. Είναι κοντά στις άλλες 800.000 εκπομπές και δεν βάζω και τις καθημερινές. Θα μπορούσα να τις βάλω, αλλά δεν θέλω να το κάνω στο σούπερ μάρκετ. Και είναι πολύ καλό. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Λοιπόν, στον πλανήτη μας, που σας είπα το 2024 θα γίνουν τα χειρότερα των χειροτέρων, έχουμε αυτή τη στιγμή μια επικίνδυνη γεωγραφία. Η οποία επικίνδυνη γεωγραφία αυτή έχει προκύψει και με το περιστατικό της γέφυρας της Βαλτιμόρης. Θέλω πρωτού ξεκινήσω το μπλα μπλα, φανταστείτε μιλάω 16 λεπτά και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει το μπλα μπλα, να σας ζητήσω να πάρετε ένα χαρτάκι, έτσι, και ένα μολυβάκι και να γράψετε κάποια πράγματα που θα σας πω. Για να είμαι ακριβοδίκαιος, θα αρχίσω να τα γράφω και εγώ αυτά τα πράγματα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να καταγράφονται. Λοιπόν, συζητήσαμε για την Γκάνα, η οποία η Γκάνα είναι στην υποσαχάρια περιοχή και θέλει να έρθει, ας πούμε, ένα φόρτωμα από την Γκάνα στην Ελλάδα. Δεν συζητάω ότι η πηγή που πρέπει να πάει από την Γκάνα είναι στην Ελβετία, άρα πάνε με αεροπλάνα. Δεν συμφέρει όμως, γιατί ένα αεροπλάνο παίρνει, ξέρω εγώ, 20, 30, 40, 50 τόνους. Τι να κάνει όταν η παραγωγή θέλει χιλιάδες τόνους. Θέλει καράβια, και τα καράβια αυτά, φίλες και φίλοι, να φτάσουν όσο πλησιέστερα στην Ελβετία, άρα μιλάμε για τα γερμανικά λιμάνια, του Ανόβερου και το καθεξής, και από εκεί φορτηγά, 50, να φεύγουν 50 φορτηγά, να σκάσουν 2.500 τόνοι, που είναι η ποσότητα που χρειάζεται η τομπλερόνε, και αναφέρω ότι τομπλερόνε γιατί είναι το κορυφαίο προϊόν που πουλιέται στην Ελβετία. Υπάρχουν και άλλες σοκολάτες οι οποίες είναι απίστευτες, έτσι δεν το συζητάμε. Ή να πάνε στην Αμβέρσα του Βελγίου, από το Κονγκό, Κονγκό Μπραζαβίλ, Ρουάντα, Μπουρούντι, Μπουρουντί, όπως το λένε αυτοί, και το καθεξής. Άρα, όπως είναι η Αφρική, πρέπει να βγαίνουν από εδώ, στις ακίδες, στα πλάγια,
για να μπαίνουν τα καράβια και να φτάνουν κάπου για να είναι κοντά. Αν φύγει ένα καράβι από την Γκάνα, δηλαδή ουσιαστικά στον κόλπο που δημιουργείται κάτω από την Μπαρμπαριά, τη Μαυριτανία και το καθεξής, θα κάνει τη διαδρομή από το Γιβραλτάρ, το καράβι, θα μπει μέσα στη Μεσόγειο, θα πάει ανάποδα σε σχέση με τις διεθνείς ναυτιλιακές διαδρομές και θα φτάσει στο λιμάνι. Ήθιστε να προτιμούν τα λιμάνια της Ιταλίας, γιατί είναι ακατέργαστο αυτό το υλικό, μπαίνει σαν χύμα προϊόν στα φορτηγά, περνάνε τη Βόρειο Ιταλία, που είναι η Βόρειο Λέγκα και τα λοιπά, και μπαίνουν μέσα στην Ελβετία. Και από εκεί και πέρα γίνεται η διαδικασία της παραγωγής. Για δε το Βέλγιο, προτιμούν να έχουν εργοστάσια κάτω, σε αυτές τις πρώην απικίες του Βελγίου, Κονγκό, πώς το λένε, Ρουάντα, Μπουρούντι, Μπουρούντι και το καθεξής, τα οποία φτιάχνουν σε μια χύμα κατάσταση και μεταφέρονται είτε με καράβια, τα οποία τα καράβια συνήθως στη διαδρομή που κάνανε ήταν μέσω της διόρυγας του Σουέζ, Ελλάδα και από εκεί με φορτηγό, ή ακόμα πιο πολύ να κάνουν τη διαδρομή κάτω από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος που δεν συμφέρει, ή συμφέρει μάλλον γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόμιστρα στην Αίγυπτο, στο Σουέζ, και να βγει από πάνω, να ανέβει από Πορτογαλία, Ισπανία και να φτάσει στο Βέλγιο. Άρα, έτσι εντάχει, ας κάνουμε μια απλή κατανομή. Πρώτη επικίνδυνη χώρα είναι η Γκάνα. Εξηγήσαμε τι, και ο εκ του θαύματος ο Κασταμονίτης 12 χρόνια μετά, στο βίντεο λέω στο 2022. Φανταστείτε όμως ότι το 20 και το 21 ήταν νεκρά λόγω του COVID, άρα πάμε 24. Και κάπου εκεί θα φτάσει και η σοκολάτα. Άρα, η Γκάνα επικίνδυνα και δεν μπορεί να τα φέρει, εκτός αν μπει στο Γιβραλτάρ εσωτερικά. Σημειωτέων ότι μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου και της Αγγλίας υπάρχει μια κεκαλυμμένη έχθρα. Το Γιβραλτάρ, που είναι η απικία του βράχου της Μαϊμούς, όντως έχει πιθήκους μακάκους εκεί πέρα μέσα, μανάτους νομίζω πώς λέγονται αυτοί, είναι από πάνω συνορεύει με την Ισπανία και από κάτω συνορεύει με το Μαρόκο. Αν ακούσατε το σαν σήμερα στις 28 Μαρτίου του 1939, ο στρατηγός Φράνκο με την Πέμπτη Φάλαγγα εισέρχεται στη Μαδρίτη. Πού ξεκίνησε ο εμφύλιος το 1936, μα στα ισπανικά εδάφη του Μαρόκου, στο Ρίο Μούνι, στη Θεούτα, στη Μελίγια, στο Μαϊντανό που είναι το νησάκι που ανήκει ακόμα στους Ισπανούς απέναντι από το Μαρόκο και το καθεξής. Τα ονόματα που είπα δεν είναι χυδαία, είναι οι ονομασίες. Ψάξτε τα και είναι εντυπωσιακά και τα γραμματόσημα που βγάλανε μια περίοδο μέχρι το 1965 που μετά τα πήρε το Μαρόκο. Η Θεούτα και η Μελίγια είναι δύο θύλακες της Ισπανίας, εγκυβωτισμένοι και ενσωματωμένοι μέσα στο Μαρόκο, και είναι ο τρόπος με τον οποίο εισέρχονται όλα τα πουροειδή στην Ευρώπη χωρίς να πληρώνουν τέλη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άρα επικίνδυνο το γεγονός ότι μια χώρα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αγγλία, πλέον διακινεί το λιμάνι του Γιβραλτάρ που μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι καθαρά δικό της δικαίωμα. Εκεί δεν υπάρχει η συνθήκη του Μοντρέ του 1947, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με τα Δαρδανέλια και ότι είναι διεθνής σκηνικό. Εκεί η Αγγλία έχει τυπικά ναυτική δύναμη, βγάζει τα κανόνια, πυροβολεί, βομβαρδίζει, είναι η Χούθη της Ευρώπης. Δεν θα το κάνει. Τους έχουν τρέξει τα μπατζάκα για κάτι άλλο. Αλλά δεν θα το κάνει καθόλου. Λοιπόν, από τώρα σας το λέω, επειδή αύριο το πρωί θα είναι η χιλιοστή, το αλμανάκ, το βράδυ θα είναι η Ταρταρία, το επόμενο μέρος, δεν θα έχει κανονική εκπομπή, ότι το Σάββατο, που θα είναι 1002 εκπομπή τα λοιπά, από τώρα σας το λέω, να ξέρετε ότι το διάγγελμα για το Πάσχα του Καρόλου έχει γυριστεί 45 μέρες πριν από σήμερα. Σε 45 μέρες μέχρι και μνημόσυνο γίνεται, μέχρι και κόλυβα φτιάχνονται που αρέσουν πάρα πολύ σε γνωστούς και γνωστές μου. Εγώ τα συχαίνω με τα κόλυβα, μόνο τα σημαίνια πιπιλάω, έτσι λοιπόν. Άρα είναι και το πιο ακριβό γλυκό. Άρα πάμε Γιβραλτάρ. Πάμε τώρα μετά να δούμε κάτι. Πάμε όλοι να πάμε από το Σουέζ. Πάμε όλοι μαζί που λέει σε μια παραλία που λέγανε και η Μισκούμπρια. Και πάνω στη γωνία, προτού μπουν στη διόρυγα του Σουέζ, έχουν κάτι κατσικανιάριδες, τραγιά, μόσχαρη, με πυράβλους που τους δίνει η Χεσμπολά, το Ιράκ και το Ιράν. Έτσι. Και οι Χούθοι πυροβολάνε όποιο θέλουν. Κάνουν συμφωνίες με τη Ρωσία και την Κίνα, δηλαδή πληρώνουν τους σύγχρονους πειρατές, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, ούτως ώστε να περνάνε τα δικά τους τα καράβια και να μην περνάνε τον άλλο. Εκεί έχουμε στείλει και το δικό μας την Ίδρα, έτσι, Χούθη και Σουέζ, τα γράφω αυτά πράγματα, το οποίο μάλιστα, αυτό και αν είναι ντροπή κυρίες και κύριοι,
σε κάποιους οι οποίοι είναι κατσικανιάριδες, τραγιά, μόσκαρ και οτιδήποτε άλλο, άνετα η φρεγάτα μας άνοιξε πυρ εναντίον των ντρόουν που έχουν οι Χούθη και μάλιστα τράπηκαν σε φυγή. Μπας περιπτώσει να μην λέμε πολλά πράγματα. Ποτέ από το 1974 και μετά, πλην της περίπτωσης του γνωστού, μετέπειτα νομίζω έφτασε και υποστράτηγος, αλλά τον αποτάξανε μετά, αξιωματικού που βγήκε με το οπλοπολιβόλο και πυροβολούσε το υποβρύχιο, πλην αυτής της περίπτωσης, και κάτι που πέσανε εκεί Αλβανία πάνω με το στρατηγό Δήμου που είχαν πάρει κάποιους και κάτι λίγο στα ίμια από εδώ από εκεί τελ. Το μετέπειτα, ουδέποτε πυροβολήσαμε, και τις περίπτωση του Καραγιώργα του στρατιώτη που το σουφάγανε πάνω στο, στα σύνορα εκεί πέρα μέσα που πήγε να δώσει τσιγάρο στον Τούρκο. Στον Τούρκο το μόνο που μπορείς να του δώσεις είναι, θα έλεγα τι, αλλά με πες στο κανάλι. Λοιπόν, δεν έχουμε πυροβολήσει ποτέ τα ντρόουν που μπαίνουν μέσα στο ελληνικό έδαφος. Εδώ ρε παιδιά, είχα πάει μια φορά στο φίλο μου τον Τάκη το Φράγκου που έχει το φαρμακείο εκεί πέρα εδώ και ψελής και του λέω, ρε εσύ αυτές οι αλυφές που είναι για τα εγκάβματα έχεις απόθυμα? Μου λέει, Χρήστο, ήθελα να σε ρωτήσω, λέει, γιατί ρωτάω από τις φαρμακευτικές αποθήκες, λέει, των διαφόρων φαρμακοτρίφιδων, σχετικά με το αν υπάρχει απόθυμα τελπά, και μου λένε όχι. Τις έχουν πάρει όλες αυτές τις αλυφές που είναι για τα εγκάβματα, κυρίες και κύριοι, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, γιατί τι είχε πει ο Φράγκος, ο Φλώρος, ότι όποιος μπει, λέει, μέσα στο δικό μας το έδαφος θα του κάψουμε τα πόδια. Και τα πήραν στον Τάκη και του λένε, δώσε μας 300, λέει, προκτοξινελάρ, αυτό είναι για τις αιμορροίδες, έτσι, τσιμπουκολευγέ, κάτι τέτοιο, ας πούμε, τελ. Για να βάλουμε στα πόδια. Δηλαδή, με το που φύγαμε από την Κρήτη και δεν είμαστε πλέον, είμαστε διεθνή κοινότητα, τα παλικάρια μας, δόξα τω Θεώ, ξεμπουκώσανε και ρίξανε στα ντρόν. Αυτά τα ντρόν που μπαίνουν μέσα στο ελληνικό έδαφος, εκεί που περνάνε από τους ανθρωποφάγους, να ρίξουμε μια ρουκέτα όπως είναι έτσι, μπαμ, 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 πέντε αεροσκάφικα, το οποίο είναι, συγγνώμη, κατά λάθος. Η κρίση μας ήταν θολή. Έτσι είπαν οι Τούρκοι. Επειδή εγώ σας είπα, είμαι ο άτυπος Χιλαδάκης και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που συνεχίζουν το όραμα του Χιλαδάκη και μου στέλνουν και μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω το εξής. Επειδή διαβάζω και τουρκικές εφημερίδες, έτσι, Αρκαντάν, Χαντάν, Μπινιθί και το εξής. Λέει, είπαν στους Ρώσους, τότε που ρίξαν το αεροσκάφος στο Ρώσικο, οι Τούρκοι, ότι συγγνώμη, λέει, η κρίση μας ήταν θολή. Το μυαλό σου είναι θολό και το δικό σου πιο στραβό. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά, που σε θολώσαν τα λεφτά. Άρα, κυρίες και κύριοι, οι Χούθοι εκεί πέρα μέσα αυξάνουν ακριβώς τα τιμολόγια του Σουέζ. Δεν είναι υπέρ της Αιγύπτου. Είναι ένας δάκτυλος της παγκόσμιας μασονικής κυβέρνησης, γι' αυτό και λέω επικίνδυνη γεωγραφία. Τους γείτονες, λέει, δυστυχώς δεν τους διαλέγεις. Πώς να φύγει μια χώρα από αλλού? Όπου σκέφτομαι τώρα, εγώ μεγαλοφόνος, και θα πούν κάποιοι, λέω, βλακίες. Η παγκόσμια κοινότητα πιέζει το Ιράκ και το Ιράν και σου λέει, εντάξει, λέει, δεν θα σας επιτεθούμε. Πιέστε τους Χούθη, δώστε τους όπλα. Τρελαίνονται οι Χούθη γιατί η Εμένη από το 71 έχει εμφύλιο. Και αρχίζουν να κάνουν τσούκου, τσούκου, τσούκου τα λοιπά για να μειώσουν τα έσοδα της διόρυγας του Σουέζ. Ζέους ανάποδα. Έτσι, Ζεύς ανάποδα. Και ποιος την πατάει, κυρίες και κύριοι? Η Αίγυπτος, η οποία μπαίνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το μόνο που έλειψε ήταν ότι ο Σίση, ο στρατηγός Σίση, δεν πήγε στο Καστελόριζο, ξέρω εγώ τα λοιπά, να πει, κάλεσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας βοηθήσει, όπως έλεγε ο Γκάπ. Που παρεπιπτόντως ο Γκάπ, ο Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου, ό,τι έχει πει έχει βγει. Και αυτός Κασάνδρα είναι. Μπας πρώτος. Μπαίνει μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα φάει τα δικά μας τα σκατά η Αίγυπτος, πιέζεται αυτό. Και εσύ τις άλλες φτιάχνεται μαγιά για ποιο πράγμα, κυρίες και κύριοι? Άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Διότι οι Ισραηλίτες θέλουν να κάνουν μια παράπλευρη διόρυγα, η οποία να μπαίνει μέσα και να περνάει, γιατί πώς το λένε, η Χερσόνησος του Σινά είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Εδώ είναι η διόρυγα του Σουέζ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι το κομμάτι το οποίο οι Ισραηλίτες θέλουν να το τρυπήσουν και να κάνουν την παράπλευρη διόρυγα, η οποία θα βγαίνει στη Μεσόγειο σε συντομότερο χρόνο. Τι όμως ισχύει εδώ πέρα μέσα, και λέω εγώ έτσι όλο τυχαίως, ότι υπάρχει ένα τσιρότο, το οποίο είναι ένα παράλληλο κομματάκι, όπως θέλει να μπει έτσι το Ισραήλ, είναι έτσι ακριβώς, το οποίο είναι η λωρίδα της Γάζας. Και οι Ισραηλίτες χτυπάνε τους Παλαιστίνιους που έχουν μαζευτεί στη λωρίδα της Γάζας
και αναγκάζουν τους Αιγύπτιους που θα μπουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να φτιάξουν μια πόλη που να μπορεί να προσλάβει 1.000.000 Παλαιστίνιους. Και σύν της άλλης, ακόμα ο Νίκος δεν μας έχει απαντήσει γιατί θα δώσουμε 250 εκατομμύρια ευρώ για αμυντικού τύπου έργα στην Κρήτη, αν δεν είναι οι πόλεις στιβάδες οι οποίες θα φύγουν, οι υπόλοιποι Παλαιστίνοι να πάνε εκεί, ούτως ώστε να αδειάσει αυτή η λωρίδα, να τρυπήσει το Ισραήλ με κατασκευαστικές εταιρείες από την Αμερική, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν με Έλληνες πολύ καλή συνεργασία, και να γίνει η δεύτερη διόρυγα του Σουέζ, να τη πούμε η διόρυγα της Γάζας. Άρα έχουμε και λέμε Χούθη Σουέζ, τους πιέζουν και χαλάνε την πελατεία και μετά σου πούνε, ξέρετε κάτι, των Ισραηλιτών είναι ακόμα καλύτερα. Μην βλέπετε ποτέ τον εχθρό. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε και αυτό με τη Γάζα και μέχρι στιγμής λέμε εμείς δεν μας νοιάζει τίποτα. Πριν από 2-3 χρόνια, λόγω του κορονοϊού, τα κοντέινερ είχαν φτάσει 30.000, 40.000. Να θέλεις να στείλεις κάτι από την Κίνα να έρθει εδώ, τα μεγάλα, τα σαραντάρια που λέμε, ήθελε 15.000 και 20.000. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί στην περίοδο πρωτού του κορονοϊού ήταν πιο φτηνό το να πάρεις ένα καινούριο κοντέινερ παρά να μεταφέρει ένα σκάφος κενά κοντέινερ. Οπότε τα στιβάζαν σε κάποιες περιοχές. Έτσι μαζεύτηκαν πάρα πολλά στη Βαλτιμόρη. Πάμε, θα δείτε τώρα κάποια πράγματα. Στη Βαλτιμόρη. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά στη Σκωτία. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά στην Ελλάδα. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά στην Κίνα. Τα γεμίζαν αυτοί, αλλά δεν είχαν καράβια να τα πάρουν. Και με τον κορονοϊό είχε μειωθεί και η ναυτιλία. Άρα αυξήθηκε πάρα πολύ και μπήκε το κόστος της μεταφοράς. Η μεγάλη απάτη παγκοσμίως είναι ότι δεν μειώθηκε το κόστος της μεταφοράς. Αποτέλεσμα αυτό είναι ότι μόνο οι Έλληνες εφοπλιστές χτίζουν 260 καράβια καινούρια. 260 καράβια. Και οι δικοί μας εφοπλιστές που κάποτε έπρεπε να φτάσει το καράβι να είναι 150 ετών, να έχει προλάβει την Μπουμπουλίνα πάνω και τη Μαντώ Μαυρογένους, τώρα καράβια το 2010 τα πετάνε σε τέτοιο χρόνο. Που παλιότερα ήταν. Έχει ακόμα, έχει άλλα 30 χρόνια. Άρα αυτή η διεθνής καταστροφή προκύπτει σε πολλά επίπεδα. Γίνεται τώρα λοιπόν ένα χτύπημα στην Βαλτιμόρη. Και το χτύπημα αυτό στη Βαλτιμόρη, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν slow motion βιντεάκια τα οποία δείχνουν εκρήξεις στο κομμάτι που πέφτει σαν τραπουλόχαρτο, και απευθυνθήκαν όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης στον κύριο Καρύδη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, για τη στατική, και λέει είναι κατασκευασμένη διαφορετικά η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Ισχύει, κυρίες και κύριοι, η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου επιτρέπει 2,5 μέτρα κίνηση πλάγια στο ρήγμα. 2,5 μέτρα αν γίνει, είναι ένας σεισμός της τάξης των 9 με 10 Ρίχτερ. Έχει φτιαχτεί μέχρι εκεί αντοχή. Δεν σου λέω ότι αμέσως μετά θα είναι χρησιμοποιούμενη αμέσως, αλλά σου λέω ότι αντέχει, δεν θα πέσει. Εδώ με το που χτύπησε το Ντέλι, αυτό το καράβι το οποίο εξέπεψε σήμα κινδύνου, είχε χτυπήσει την γέφυρα της Αβέρσας την προηγούμενη φορά και το καθεξής, έπεσε σαν τραπουλόχαρτο. Όλα αυτά θα μοιάζανε πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έγινε ένα ατύχημα, ένα από εδώ, ένα από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό, όταν όμως δεν είχαμε τα κάτωθη πράγματα τα οποία θα σας τρομάξουν και θα σας τα πω πολύ απλά. Λοιπόν, είναι από το ΑΠΕ, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σημαντικό αντίκτυπο αναμένεται να έχει το ναυάγιο του πλοίου Νταλή και η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη. Ιδίως το εμπόριο αυτοκινήτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Γερμανίας. Παπ! Σφινωτό. Έτσι. Η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα της κατάρρευσης όσον αφορά το οικιστικό κομμάτι, τις κατασκευαστικές εταιρείες και τα σπίτια. Τώρα χάνει και τα αυτοκίνητα. Σε λίγο θα κυκλοφορούμε όλοι με MG. Πώς ήταν τα γνωστά αυτοκίνητα από την Αγγλία που φτιάχνονταν στην πόλη που σπούδασα, την πρώτη πόλη που σπούδασα, στο Coventry της Αγγλίας. Αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ δεν φαίνονται σημαντικά άμεσες επιπτώσεις στο εμπόριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας. Ποιο εμπόριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας? Τι στέλνουμε? Δεν μην πω τώρα τρεπά. Καθώς είναι πολύ αραιά τα δρομολόγια Βαλτιμόρης Πειραιά, όπως αναφέρουν ναυτιλιακοί αναλυτές στο Newsweek. Ναι, είναι ένα το μήνα. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις για την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key θα μπορούσαν να είναι οι μεγαλύτερες που έχουν ποτέ καταβληθεί στις θαλάσσιες ασφαλίσεις, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lloyd του Λονδίνου, Mr. John Neal. Έτσι.
όπως αναφέρεται και σε σημερινό δημοσίευμα του Bloomberg. Αυτό είναι, έχει τη δυνατότητα να είναι μία από τις μεγαλύτερες ζημίες στην ναυτιλία. Πρόκειται για ζημιά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νομίζω ότι πρέπει να είναι, αν είναι και είναι λίγο νωρίς, πιστεύουμε ότι θα κοστίσει αρκετά. Οι αναλυτές της Barclays, της γνωστής τράπεζας, εκτίμησαν ότι οι ασφαλιστές αντιμετωπίσουν απαιτήσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σημείωμά τους και επισήμαναν ότι οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις μόνο για τις ζημίες στη γέφυρα θα μπορούσαν να φτάσουν το 1,2 δισεκατομμύρια, προβλέποντας περαιτέρω πιθανές υποχρεώσεις ύψους ως και 700 εκατομμυρίων δολαρίων για άδικους θανάτους και ποσά που δεν έχουν ακόμα καθοριστεί για τις διακοπές των επιχειρήσεων όσο η πρόσβαση στο λιμάνι της πόλης είναι αποκλεισμένη. Ταυτόχρονα, ο καθορισμός του ποιος θα πληρώσει αυτές τις αξιώσεις θα εξαρτηθεί από το αν το ατύχημα προκλήθηκε από αμέλεια ή μηχανική βλάβη, έγραψαν οι αναλυτές του Bloomberg. Δεδομένου των πολλαπλών εμπλεκόμενων μερών, ο διακανονισμός των όποιων αξιώσεων είναι πιθανό να είναι πολύπλοκος και πολύχρονος. Υπάρχει ένα αρκετά πολύπλοκο μπλέγμα ασφαλιστών που εμπλέκονται σε αυτά. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβολο της Lloyd's του Λονδίνου, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα κέρδη αναδοχής ύψους 7,4 δισεκατομμύρια δολαρίων για το 2023, μια αύξηση 3,3 δισεκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω του χαμηλότερου κόστους από μεγάλους κινδύνους και απαιτήσεις από φυσικές καταστροφές. Μόλις πήρε λεφτά η Lloyd's, θα τα δώσει για αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, τώρα να μην αρχίσουμε να λέμε πράγματα αυτά, να σας πω απλούστατα ότι η Mercedes-Benz διατηρεί ένα κόβο παραδόσεων στο λιμάνι, η BMW και η Volkswagen το ίδιο έχουν εγκαταστήσει επιχειρήσεις και μάλιστα αυτές είναι μπροστά από την κατεστραμμένη γέφυρα. Και τα εναλλακτικά λιμάνια καθιστούν τα φορτηγά σπάνια. Δηλαδή, εκτός από αυτό, έχει προβλήματα η Amazon, η DIY Home Space, η Under Armour και άλλες επιχειρήσεις. Κοινώς, τώρα που είναι το Πάσχα, δεν είναι τόσο πολύ φανατικοί οι καθολικοί στις ΗΠΑ, αλλά αυτοί από τώρα αρχίζουν να κάνουν τις αγορές για το καλοκαίρι. Και ενδέχεται να θέλεις ένα μαγιό από το Amazon και να το πάρεις κατά τα Χριστούγεννα και να κάνεις ένα Merry Christmas με μπικίνι ή με μονοκίνι. Και θα λέγαμε ότι όλα αυτά είναι μια χαρά, αν και πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή με πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων η Βαλτιμόρη είναι κατά ένα τρίτο μεγαλύτερο από το γερμανικό λιμάνι του Αμβούργου. Και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 21 πλοία βρίσκονται στα νερά εκεί χωρίς να γνωρίζουν πότε και πόσο εύκολα θα μπορούν να βγουν. Θέλω να πω ότι τα εμπορευματοκιβώτια, τα containers που είχε το Νταλή, λέγεται ότι ήταν, αυτό φτάνει μέχρι τις 10.000, λέγεται ότι ήταν 10.000. Αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκάρει 4.900 θαλάσσια εμπορευματοκιβώτια στο ναυαγισμένο Νταλή. Βυθίστηκε το καράβι. Άρα είναι 4.900 στον πάτο. Δεν ξέρω πόσα ήταν. Αυτά είναι γεια σου. Φανταστείτε να έχετε οικοσκευή, να φεύγετε από Αμερική, να έρθετε στον Πειραιά, Βαλτιμόρη, Πειραιά τα λοιπά, και να σας πούνε το σταλονάκι σας είναι κάτω στα 35 μέτρα και έχει φάει και την κολόνα. Λοιπόν, μάλιστα θέλω να σας πω ότι η πλειοκτήτια εταιρεία, η Grey Social, είναι πιθανό να θεωρεί υπεύθυνη για την αποκατάσταση των ζημιών όχι τον εαυτό της, αλλά το κράτος των ΗΠΑ. Και οι ΗΠΑ να ζητήσουν από την Grace Ocean να φτιάξει τη γέφυρα που θα κοστίσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με το εκπρόσωπο, δεν έχουν ακόμα εγερθεί αξιώσεις κατά της δανεικής ναυτιλιακής εταιρείας Maersk, η οποία είχε αναβλώσει το φορτηγό πλοίο. Κανένας υπάλληλος Maersk δεν βρισκόταν στο πλοίο. Δηλαδή, η Maersk, όπως την ξέρετε, Maersk τέλος πάντων, η οποία είναι μεγαλύτερη στον κόσμο, είχε αναβλώσει το καράβι από την Grace Ocean και το στούκαρε πάνω εκεί πέρα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε όμως τώρα και να πίσω από την κουρτίνα τι γίνεται και μιλάμε για μια επικίνδυνη γεωγραφία, έτσι. Λοιπόν, για να δω πού στο καλό τάχω. Ένα λεπτάκι, γιατί έχω αρκετά. Λοιπόν, υπάρχει μια κυρία, η Λάρα Λόγκαν. Έτσι, έχει το at Lara Logan κολλητά μαζί στο Twitter. Ακούστε. Πολλαπλές πηγές πληροφοριών. Είναι μετάφραση Google Translate, θα το προσπαθήσω. Η κατάρρευση της γέφυρας Βαλτιμόρης ήταν μια απολύτως λαμπρή στρατηγική επίθεση σε κρίσιμες υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πιθανότητα στον κυβερνοχώρο. Και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας το γνωρίζουν. Με όρος πληροφοριακού πολέμου, απλώς χώρισαν τις ΗΠΑ κατά μήκος της γραμμής
Mason Dixon, ακριβώς όπως ο εμφύλιος πόλεμος. Αυτό, κυρίες και κύριοι, που σας έλεγα και τις προάλλες. Όπως ακριβώς διαχωρίστηκε από το 1861 ως το 1865 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που μεγαλώναν τότε και από τότε θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες, και με τον εμφύλιο πήγαν 4 χρόνια πίσω, 40-44 χρόνια πίσω, πόσο πήγανε, έτσι ακριβώς αυτό το κομματάκι, αυτή η πτώση της γέφυρας, που για μένα είναι σαμποτάζ, χωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά μήκος της γραμμής Mason Dixon, ακριβώς όπως εμφύλιος. Συνεχίζει η Λάρα Λόγκαν και λέει: ο δεύτερος πιο πολυσύχναστος στρατηγικός δρόμος στο έθνος για επικίνδυνα υλικά. Πάμε λίγο. Θυμηθείτε λίγο τα τρένα. Τα τρένα στην Αμερική που χτυπήσανε, που είχαν τα οξέα τα λοιπά, που ξαναχτυπήσανε και ξαφνικά έρχεται και το δικό μας το τρένο στα Τέμπη που έχει ξυλόλιο και ούτω καθεξής. Τώρα ανακαλύπτουν κάποιοι ότι έχουν πάει τα μπάζα τους 300 τόνους σε διάφορες περιοχές. Τα λέγαμε εμείς και μας επιτίθονταν και μας λέγανε δεν έχουν πάρει κανένα μπάζο. Και τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται ανακοινώσεις από ραδιόφωνα. Δεν τρέπονται ρε παιδιά, καλά, δεν τρέπεστε τον παντελόνι. Το σόβρακο ονόμα που είναι μπροστά κίτρινο και πίσω καφέ από εσάς, γιατί έχετε χεστεί επειδή τα έχω πει εδώ και ένα χρόνο, δεν το σέβεστε λιγάκι να πάτε να πληθείτε. Λοιπόν, ο δεύτερος πιο πολυσύχναστος λοιπόν στρατηγικός δρόμος στο έθνος για επικίνδυνα υλικά είναι τώρα σε λειτουργία εδώ και 4-5 χρόνια. Πόσο χρόνο λένε ότι θα χρειαστεί για να ανακάμψει? 5 χρόνια. Η γέφυρα κατασκευάστηκε ειδικά για να μετακινεί επικίνδυνα υλικά. Το τραπουλόχαρτο κατασκευάστηκε για ειδικά υλικά. Ο κύριος Καρίδης, πώς λέγεται, μας λέει ότι ναι, έπεσε σαν τραπουλόχαρτο γιατί δεν είχε από κάτω μανδύες και τέτοια πράγματα. Ενώ η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου έχει. Πάμε λίγο τώρα. Η γέφυρα κατασκευάστηκε ειδικά για να μετακινεί επικίνδυνα υλικά, καύσιμα, ντίζελ, αέριο, προπάνιο, άζωτο, πολυέφλεκτα υλικά, χημικά και μεγάλο μεγέθος φορτία που δεν χωρούν στις σύραγγες. Άρα η εφοδιαστική αλυσίδα έχει πλέον ακροτηριαστεί. Σημείωση! Γιατί το είπαν και αυτό στην Αμερική. Οι φωτιές που βλέπετε στην άλλη πλευρά της γέφυρας που ανάβουν τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, πιθανόν να είναι σωλήνες που διαρρήγνονται εκείνη τη στιγμή και ενώ περνάει άζωτο, ντίζελ, οτιδήποτε άλλο από τη μία πλευρά στην άλλη και γίνονται οι εκρήξεις. Μην κάνετε το λάθος, όπως λέει η Λάρα Λόγκαν, αυτή ήταν μια εξαιρετική επίθεση από άποψη. Ένα λεπτό και λίγο να σας πω. Συγγνώμη. Από άποψη κινδύνου. Πάμε τώρα. Μισό μίλι της γέφυρας μπήκε στο ποτάμι. Πιθανότατα θα έπρεπε να χτιστεί μια καινούρια. Επίσης προκάλεσε τόσο μεγάλη ζημιά στη δομική ακαιρεότητα του κάτω μέρους από σκυρόδερμα που δεν μπορείτε να δείτε και δεν θα το ξέρετε μέχρι να διαλυθούν τα συντρίμια. Η δομική καταστροφή είναι πιθανώς απόλυτη. Επίθεση απόλυτα στοχευμένη. Έχουν βρει πρόσβαση να μας ρίξουν κάτω. Όσο μείνετε μακριά από τα δόντια του στρατού των ΗΠΑ της Αμερικής, μπορείτε να ξεχωρίσετε τις ΗΠΑ και να τις χωρίσετε στη μέση. Είμαστε αναλαζονικοί και αδαείς. Αυτό είναι θανατηφόρος συνδυασμός. Αυτά τα λέει η Λάρα Λόγκαν. Ο Ομπάμα είπε ότι θα άλλαζαν ριζικά την Αμερική και το έκαναν. Ήμασταν σε μια βόλτα ελεύθερης πτώσεως σε ένα τρενάκι Λούνα Πάρκ αυτή τη στιγμή. Χωρίς φρένα. Απλώς ανεβάζουμε ταχύτητα. Το βίντεο δείχνει ότι το φορτηγό πλοίο δεν πήγε ποτέ στη λωρίδα προσέγγισης στο κανάλι. Το ακούτε? Πρέπει να είσαι στο κανάλι πριν μπεις σε αυτή τη στροφή. Η τοποθεσία ήταν ακριβής, σκόπιμη. Επιλέξτε μια στροφή στο ποτάμι όπου πρέπει να επιβραδύνετε και να αφοσιωθείτε. Μόλις αφοσιωθείτε σε αυτή την περιοχή, δεν υπάρχει αρκετός χώρος για ελιγμούς. Σημείωση. Το Green Day, πώς λεγόταν το Everyday Green Day, Evergreen που ήταν στο Σουέζ, ένα. Το άλλο που ήταν το τρένο που έγινε καταστροφή στην Αμερική, δύο. Το δεύτερο τρένο, τρία. Στο Οχάιο που ήταν. Το δικό μας το τρένο, τέσσερα. Επικίνδυνη γεωγραφία. Πάμε στον κόσμο όλο. Έτσι. Στην Ασία καταστροφές και αυτά και πάμε, συνεχίζουμε. Θα πρέπει να είχε ένα πιλότο στο λιμάνι για να πιλωτράει το σκάφος. Δεν πρέπει να διασχίσετε κανένα εμπόδιο χωρίς τον πιλότο του λιμανιού. Επέλεξαν μια πασέλινο ώστε να έχουν μέγιστη παλιριακή μετατόπιση. Ήτανε το λεγόμενο φεγγάρι του σκουλικιού. Άνοδο και πτώση. Γρήγορο ροή σε αυτό το ποτάμι, μια κανονική μέρα και είχε πολύ βροχή πρόσφατα. Ακούστε τώρα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, το άλλο πράγμα. Οπότε το νερό θα κινούταν ήδη με καλό ρυθμό. Χτυπήστε το με αρκετή κινητική ενέργεια για να χτυπήσετε το φέροντα πυλώνα κάτω από το αυτοκινητόδρομο.
Κάτι που εξασθενεί θανάσιμα το άνοιγμα και στη συνέχεια το 50% της γέφυρας έπεσε στο νερό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, όταν το κοιτάς, έτσι διδάσκεις στους ανθρώπους πώς να κάνουν αυτό το είδος επίθεσης και υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι στο σύστημα που το γνώριζαν αυτό, ξέρουμε πού πρέπει να χτυπήσει το καράβι. Έχουμε μια ομάδα junior πανεπιστημίου στο γήπεδο, τεράστιο εμπόδιο πλοήγησης. Τεράστιος υλικοτεχνικός εφιάλτης για να το καθαρίσει αυτό μετά η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής. Λέει, ο αριθμός των νεκρών είναι τραγικός. Μέχρι στιγμής 2 ξέρω και 4 αγνοούμενους. Αλλά όχι ολόκληρο το μέτρο της επίθεσης. Αυτή η γέφυρα είναι συνεχώς υποεπισκευή. Πράγματι. Πάντα τη νύχτα, επειδή υπάρχει τόση κίνηση και δεν μπορούν να την εμποδίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι ανησυχούν για τους επισκευαστές που ήταν με τα πόδια έξω από τα οχήματά τους, που εργάζονταν και μπορεί τώρα να βρίσκονται στο νερό 48 βαθμούς, μείον 48 βαθμούς το πολύ αυτή την εποχή του χρόνου. Είναι Fahrenheit, όχι Celsius. Όταν έχετε κόψει στη μέση τον κύριο επικίνδυνο διάδρομο βορρά-νότου, θα ψάξετε το κωδικό όνομα I-95. Αυτός είναι ο διάδρομος. Τώρα πρέπει να γυρίσετε την πόλη ή να πάτε κάπου αλλού. Για να μετακινήσετε μέρος αυτού του φορτίου μέσα από τη σύραγγα, μπορείτε να λάβετε άδεια, αλλά αυτά αργούν να λάβουν και απαιτούν ένα σύστημα συνοδείας που είναι ακριβό και πρέπει να γίνεται τη νύχτα. Για κάθε 100 δολάρια που πηγαίνουν στην πόλη, 12 δολάρια εξ αυτών έρχονται από τη συγκεκριμένη γέφυρα. Και τελειώνοντας, προέρχονται από την Ναυτιλία. Πιστέψτε ότι αυτό θα ακροτηριάσει την πόλη της Βαλτιμόρης σε μια εποχή που δεν έχουν τους πόρους να ανακάμψουν. Εντελώς στατιστικά το λεκτικό της Λάρα Λόγκαν στις 26 Μαρτίου του 2024, δηλαδή έχουν περάσει και δύο μέρες, στις 7:23 μετά μεσημβρίας, είχε 2,2 εκατομμύρια προβολές στο Twitter, 10.000 αναδημοσιεύσεις, 1.318 σχόλια, 20.900 μου αρέσει και το έχουν τοποθετήσει σαν σελιδοδείχτη 5.462 άτομα. Αυτή τη στιγμή τα μέρη είναι ακόμα περισσότερο. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί προφανώς είναι μια στοχευμένη επίθεση, η οποία στοχευμένη επίθεση αυτή γίνεται στην Βαλτιμόρη για να διαλύσει τις ΗΠΑ. Μην νομίζετε όμως ότι το κομμάτι με την επικίνδυνη γεωγραφία αυτή την παρούσα στιγμή σταματάει στην Βαλτιμόρη. Υπάρχουν δύο ακόμα περιοχές, οι οποίες θα σας τις πω και ευελπιστώ, αν προκύψει κάτι άλλο το Σάββατο, να σας πω και επόμενες. Η μία είναι η Διόρυγα του Πάναμα και η άλλη είναι η Εστονία. Σαν χώρα, όχι αυτό που κάνει. Λοιπόν, η Διόρυγα του Παναμά δεν έχει βροχές. Ένα. Η ευρύτερη περιοχή του Canal Zone του Παναμά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν τα καράβια από τη μια πλευρά στην άλλη. Η Διόρυγα του Σουέζ σχεδόν είναι κλειστή από τους Χούθη. Η Διόρυγα του Παναμά είναι κλεισμένη όσο φορά επειδή δεν έχει νερό. Άρα οι δύο κύριες διόρυγες, διότι τα καράβια είναι Suez Max, δηλαδή καράβια που είναι ικανά να περάσουν από τη Διόρυγα του Suez, και Panama Max, αυτά που είναι ικανά να περάσουν από τη Διόρυγα του Παναμά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα είναι τα απλά τα Super Max, πώς λέγονται αυτά, τα οποία είναι κοινή θαλάσσης, είναι αυτά που θα κάνουν τα κόλπα και θα το πάρουν από τον Μπουρούντι και θα πάνε κάτω από το ακροτήριο Καλής Ελπίδος, θα περάσουν όλη την Αφρική και θα μπουν μέσα από το Γιβραλτάρ και κάτω στην Ελλάδα, γιατί δεν συμφέρει πλέον να γίνεται αυτή η επικοινωνία με πάνω, θα χρηστευτούν τα λιμάνια του Ανόβερου και του, πώς λένε, και της Αβέρσας και του Ρότερνταμ, και γίνεται το εξής. Τα μεγάλα καράβια, όπως το Ανόβερο, λιμάνια όπως το Ανόβερο, η Αβέρσα και το Ρότερνταμ, και επίσης και οι Βαλτιμόροι, αχρηστεύονται. Και ποια λιμάνια ανεβαίνουν, κυρίες και κύριοι? Του Πειραιά. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, όχι από αυτοί που περνάνε από τη Διόρυγα του Σουέζ, αλλά αυτοί που θα έρχονται από το Γιβραλτάρ, που το έχουμε πουλήσει το περισσότερο στους Κινέζους και ετοιμάζονται οι Κινέζοι να πάρουν και το υπόλοιπο, όπως και να πάρουν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στα επόμενα 1 με 2 χρόνια ή τουλάχιστον να είναι συμπαίκτες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Ολυμπιακό. Άσχετο αυτό, αλλά επικίνδυνη γεωπολιτική και γεωστρατηγική. Λοιπόν, άρα, η Διόρυγα του Σουέζ καταστρέφεται από φυσικά φαινόμενα. Εκεί δεν βομβαρδίζουν τα σύννεφα με ιόντα αργυλίου για να πιάσει βροχή. Όχι. Εκεί απογορεύονται οι αεροψεκασμοί. Οι αεροψεκασμοί επιτρέπονται εδώ που πίναμε το καφεδάκι μας 25 Μαρτίου και 24 Μαΐου και δεν βλέπαμε να με τον ήλιο και το φεγγάρι από τους αεροψεκασμούς. Και πάμε στο τελευταίο που είναι η Εστονία.
Η Εστονία είναι μια από τις λεγόμενες τρεις βαλτικές δημοκρατίες, Λιθουανία, Λετωνία και Εστονία. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Το έχω επισκεφτεί το Ταλίν, είναι μια χαρά. Έχει πάρα πολύ ωραία σπιτάκια, εκκλησίτσες και αυτά και τα λοιπά. Μεγαλύτερο απ' όλα τον ιερό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, πάρα πολύ ωραίο, και το παλάτι Κάνδριοργκ, το οποίο παλιότερα ήταν ένα παλάτι ενός Ρώσου, πώς το λένε, πρίγκιπα. Είναι πολύ κοντά στο Καλαμάζα. Καλαμάζα είναι το λιμάνι του Τάλιν και το Κάρντιοκ. Το Καλαμάζα έχει τελωνία, γι' αυτό και το είχα επισκεφτεί με την τότε εταιρεία που δούλευα. Και ενδιαφέρον κάνει το γεγονός ότι το Ταλίν έχει και, όπως η ελληνική σημαία χωρίς το σαυρό, το έμβλημά της. Τώρα, αυτά τα λέω έτσι εν είδη, όπως λέμε, ας πούμε, σαν σήμερα και το καθεξής. Στις τελευταίες μέρες, από την Τετάρτη, μάλλον από τις 20 του μηνός, από εκεί που σας είπα ότι είναι η αερινή ημερία και παράλληλα το βράδυ είναι για τους σατανιστές, μπουρουτζούρου, μπουρουτζούρου, κλπ. Τα GPS και οι ραδιοφάροι όλων των αεροσκαφών που είναι στη Βαλτική δέχονται παρενοχλήσεις. Κοινό σε κάποια περίοδο μπορεί να πετάνε με οπτική επαφή και όχι με όργανα. Η Ρωσία λέει ότι ό,τι στέλνεται, στέλνεται από την Εστονία. Η Δύση λέει ότι ό,τι στέλνεται, στέλνεται από τη Ρωσία και από το πάνω κομματάκι που είναι εκεί, που είναι η βάση της Ρωσίας, που είναι μπροστά από τις Βαλτικές χώρες. Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι πλέον υπάρχει ένας τσακωμός, γιατί οι Ρώσοι συνεχίζουν και λένε ότι βρήκανε κομμάτια που αποδεικνύουν ότι οι Ουκρανοί κάνανε το χτύπημα στη Μόσχα αυτό, και μάλιστα η ανταπάντηση των Αμερικανών είναι ότι είσαστε έμποροι κοπριάς. Ξέρεις τι λεφτά βγάζει αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν το λέω έτσι, απλώς θα λέω επικίνδυνη γεωγραφία και για την Ευρώπη, αφού πλέον η Εστονία έχει στοχοποιηθεί από το Μεντέγεφ ότι θα πληγεί και αυτή, εφόσον συνεχίζει να βοηθάει τη Δύση εις βάρος της Ρωσίας. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι η Ελλάδα μας είναι πάρα πολύ ωραία για το Πάσχα, τώρα πλησιάζει το Πάσχα. Κάντε διακοπές στο Πάσχα και αφήστε αυτά τα ταξίδια πήγα στο Ταλίν, στο BBB και οτιδήποτε άλλο, να τα κάνω προς το καλοκαιράκι πλευρά. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε και την εκπομπή αυτή που μ' άρεσε πάρα πολύ. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά μ' άρεσε πάρα πολύ. Θυμήθηκα και πριν από 12 χρόνια τι είχα πει στη Μέτακον και είναι και άλλη μια επιβεβαίωση. Να σας πω πολύ απλά το εξής. Όταν θα κάνετε επιθέσεις στο άτομό μου, γιατί εγώ κάθε πρωί γλεντάω, πάω, βλέπω ποια σχόλια έχουν μείνει και βλέπω κατευθείαν τα μπλοκ του. Το YouTube αναγνωρίζει λέξεις βρυσίδια και τις μπλοκάρει και είναι άλλη περίοδο. Δηλαδή θέλετε να με χαρακτηρίσετε, ας πούμε, αυτό είναι κλασικό. Λέτε διάφορα, λέγεται για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, αυτά και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και ο Σπυράκος και η Μαρίνα σας ευχαριστούν. Ωραία κανονικά. Θα σας προσκαλούσα σε πνευματική μονομαχία, αλλά είσαστε όπλοι. Αν δεν ξέρετε αυτά τα πράγματα, και αν παραδείγματος χάρη μου λέει είσαι βλάκας, λέει δεν είπε ποτέ ο Πούτιν ότι θα βομβαρδίσει την Ελλάδα με πυρηνικά. Το είπε ο Μεντέγεφ και το είπε η Ζαχάροβα. Μην είσαι φεδρός. Ένα πράγμα στη ζωή σου να κάνεις μόνο, να μην υποβαθμίζεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Επέλεξα 6-7 μέρη τα οποία είναι άσχετα μεταξύ τους, αλλά είναι μια επικίνδυνη γεωγραφία. Οπότε καλύτερα είναι να πάτε αυτή την κυρία, το Σαββατοκύριακο, Μούνα, Στεράκι, Συρή και τέτοια πράγματα που είναι και ωραία, όσοι στην Αθήνα, στα Λαδάδικα, στη Θεσσαλονίκη και διάφορες άλλες περιοχές. Ξέρω εγώ, κάτε και κάνα μπανάκι αν σας παίρνει. Και μέχρι αύριο το πρωί που γιορτάζουμε το 1000ο βίντεο αυτού του καναλιού και μέχρι το βράδυ αύριο που θα έχουμε την συνδρομητική Ταρταρία, το επόμενο μέρος, σας το είχα υποσχεθεί, δεν έκανα λόγω ξεκούρασης, θα κάνω 2 αυτή την εβδομάδα, και μέχρι και το Σάββατο που θα έχω μια πολύ χορταστική εκπομπή για να δούμε αυτό το πριν από 45 μέρες διάγγελμα, αν θα βρει ζωντανό μετά από 45 μέρες τον Κάρολο και την Κέιτ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Μάγκες και μάγκισες, μπλέξαμε άσχημα, φάτε σοκολάτα όσο είναι φτηνή. Γεια σας.